Επιστρέψαμε και είναι μεγάλη μου χαρά γιατί θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τον Μανώλη Μητσιά, ο οποίος δεν βρίσκεται ακόμη στη Θεσσαλονίκη μάλλον, για να συζητήσουμε με αφορμή την υπέροχη παράσταση που επαναλαμβάνεται 11 και 12 του μηνός στο Αριστοτέλειο αυτή τη φορά. Ο Γκάτσος που αγάπησα, θα δούμε το τρέιλερ της παράστασης και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Θέατρο Αριστοτέλειων, 11 και 12 Φεβρουαρίου, ο Γκάτσος που αγάπησα. Ο διαχρονικός Μανώλης Μητσιάς συναντά τη θεατρική Καριοφιλιά Καραμπέτη και οι δυο τους αφηγούνται και τραγουδούν τον μεγάλο Έλληνα ποιητή. Κυριακή 11 και Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου, Θέατρο Αριστοτέλειων, ώρα 9 το βράδυ. Προπόληση Ταμείο Θέατρο Αριστοτέλειων, Good Deals, Viva. Κρατήσεις 6934 115555. Κύριε Μητσιά, καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Εσείς τι κάνετε? Ανυπομονούμε για τα υπέροχα βράδια που θα μας χαρίσετε. Είναι μεγάλο το Δέλεαρ. Είσαι στο υπέροχο κτίριο απέναντι από το Λευκό Πύργο εκεί. Εκεί. Ακριβώς πάνω από το Αριστοτέλειον. Ακριβώς, ναι. Θα σας δούμε λοιπόν τη Δευτέρα. Βεβαίως και θα μας δείτε. Ή την Κυριακή. Ή και την Κυριακή, όποτε θέλετε εσείς. Οπωσδήποτε. Η παράσταση που είχε προηγηθεί προκαιρού, πριν από ένα-ενάμιση μήνα, πόσο ήταν ακριβώς, ίσως και παραπάνω. Στο Πανεπιστήμιο. Στο Πανεπιστήμιο, ναι. Στις 4 Δεκεμβρίου, νομίζω, ναι. Ήτανε προπομπός. Ναι. Προφανώς. Είχε πάρα πολύ επιτυχία και πολλοί φίλοι επάνω το είχαν δει, θέλουν να το δουν και ακριβώς για αυτόν τον λόγο ερχόμαστε την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αριστοτέλειο. Mm-hmm. Μια παράσταση, η οποία πιστεύω, τυχαία να τραγουδάω εκεί, αλλά είναι. Θα ζήλευα να τραγουδούσα σαν τραγουδιστής, γιατί είναι τραγούδια μοναδικά, αφιερωμένα σε ένα μεγάλο ποιητή και στιχουργό, τον Νίκο Γκάτσο, που με την τέχνη του και την ικανότητά του ζωγράφησε με τους στίχους του τα μοναδικά τραγούδια του Χατζηδάκη, του Θοδωράκη, του Μούτσι, του Κυλαϊδόνη, του Ανδριόπουλου, όλων αυτών των μεγάλων δημιουργών. Του Ξαργάκου, βέβαια, τα καταπληκτικά αυτά. Με το Ρεμπέτικο, το τελευταίο. Είμαι πολύ τυχερός που συμμετέχω στην συναυλία αυτή και που είναι δίπλα μου η υπέροχη Καριοφιλιά Καραμπέτη, η οποία είναι η μοναδική, θα έλεγα, που μπορούσε να εκφράσει τον λόγο του Γκάτσου κατά αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, φυσικά. Υπάρχει και αφηγηματικό κομμάτι στην παράσταση. Βεβαίως, έχει και αφηγηματικά κομμάτια και θεατρικά κομμάτια. Έχει, δηλαδή, η Καριοφιλιά απαγγέλει και παίζει θεατρικά, θεατρικά τη Χοντρομπαλού του Γκάτσου, που είναι ένα καταπληκτικό τραγούδι. Η στίχη του Γκάτσου είναι μοναδική, η μουσική του Ξαργάκου επίσης καταπληκτική, και άλλα η Καριοφιλιά είναι πραγματικά υπέροχη. Όσες φορές και να τα ακούσουμε τα τραγούδια αυτά, όσες φορές και να τα τραγουδήσουμε, νομίζω ότι δεν πρόκειται ποτέ, σε καμία περίπτωση, όχι να τα βαρεθούμε, όχι απλά δεν πρόκειται ποτέ να. Να αφήσουν ένα κομμάτι της ψυχής μας από το εύρος της που να μην το καλύψουν. Είναι καταπληκτικά τραγούδια γιατί είναι όλα αληθινά. Είναι και οι μουσικές των μεγάλων αυτών δημιουργών είναι όλες εμπνευσμένες και δεν είναι κατασκευασμένες μπροστά σε ένα κομπιούτερ, αλλά πάνω απ' όλα η στίχη του Γκάτσου είναι τόσο μεγάλη, τόσο υπέροχη που μας έχουν κάνει πολλές φορές να ερωτευτούμε, να τραγουδήσουμε, να γλεντήσουμε, και πάνω απ' όλα μέσα στο στοιχείο αυτό, στους στίχους του Γκάτσου, υπάρχει το στοιχείο η Ελλάδα. Όλη αυτή η γενιά των μεγάλων ποιητών, του Σεφέρη, του Ελίτη, του Γκάτσου και του Ρίτσο, πάντα ήταν εμπνευσμένοι όλοι αυτοί οι μεγάλοι ποιητές από την πατρίδα, από την Ελλάδα. Και μέσα υπάρχουν πολλά σημεία αναφορά στην Ελλάδα. Mm-hmm. Κατά τα άλλη, η μουσική σκηνή, πώς σας φαίνεται, η ελληνική μουσική σκηνή του 2018, είστε ικανοποιημένος, σας εμπνέει? Εντάξει, υπάρχουν, ναι μωρέ, υπάρχουν παιδιά ταλαντούχα, νέοι. Εκείνο το οποίο γράφουν πολύ ωραία τραγούδια, αλλά γράφουν τραγούδια. Εκείνο το οποίο λείπει, πιστεύω, μπορεί να είμαι και λάθος, δεν το γνωρίζω, αλλά λείπει ένας ο μεγάλος ο συνθέτης που λέμε, που θα πάρει ένα ποίημα μεγάλο του Ελίτη, όπως έκανε ο Θοδωράκης ή ο Χατζηδάκης, του Ρίτσου ή του Γκάτσου, και να μας το παραδώσει, να τον καταλάβατε. Α, δηλαδή τα αρχικά κείμενα, η βάση των τραγουδιών, όχι μελοποίηση, ας πούμε, κάποιου. Πιστεύω. Μα κοιτάξτε, υπάρχουν ποίηματα βέβαια, έτσι δεν είναι. Αλλά δεν τα καταπιάνουν οι νέοι συνθέτες, δεν ξέρω γιατί. Μπορεί να φοβούνται, μπορεί να μην έχουν το ανάλογο ταλέντο που έχει ο Θοδωράκης ή ο Χατζηδάκης.
Μπορεί, δεν ξέρω, μπορεί να κάνουμε και λάθος. Αυτό μου λείπει σήμερα. Κατά τα άλλα, τραγουδία γράφουν καταπληκτικά. Όλοι γράφουν. Η τραγουδοποίηση σημαντική. Η Αλφίκα Τσιμίχα είναι η καλύτερη, βέβαια, για μένα. Καταλαβαίνω τι λέτε. Μπορεί, ξέρετε τι, ίσως να μην είμαστε σε θέση να καταλάβουμε ότι υπάρχουν σύγχρονοί μας και μπορεί να το αντιληφθούμε αργότερα. Μετά από μερικά χρόνια. Μπορεί ίσως οι κοινωνικές συνθήκες να είναι διαφορετικές και να αυτό να παρουσιαστεί. Πολύ αλλά ωραία. Λοιπόν, το ταλέντο δεν λείπει από τον Έλληνα. Αλίμονο. Μόνο το ταλέντο και το κέφι δεν υπολείπεται σε τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, καμιά φορά βρίσκει ανάποδες τις συνθήκες και απέναντί του τις καταστάσεις, αλλά κάτι θα γίνει. Σας περιμένουμε 11 και 12 του μηνός στο Αριστοτέλειο. Με χαρά μεγάλη. Η δική μας χαρά είναι ακόμα μεγαλύτερη. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Εγώ, γεια σας. Καλό σας βράδυ.